Θα ήθελα να ενημερώσω όλους την Ομογένεια ότι φέτος ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία να προσφέρουμε την ευκαιρία στις οικογένειες που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, να τους παρέχουμε λειτουργία μια φορά το μήνα, το Σάββατο, για να δώσουμε την ευκαιρία και αυτά τα παιδιά να εκκλησιάζονται πρώτον και δεύτερον να φέρουμε και αυτές τις οικογένειες κοντά στην κοινότητά μας. Να τους εκφράσουμε κι εμείς ότι είμαστε κοντά τους. Στον πόνο τους, στον αγώνα τους, γιατί έχουν πράγματι μια δύσκολη θέση όταν έχουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να αντιμετωπίσουν στο σπίτι. Και έτσι και εμείς εδώ πέρα βρισκόμαστε να δείξουμε την συμπαράστασή μας σε αυτές τις οικογένειες. Η συμμετοχή σου μετράει. Παρέχουμε εδώ πέρα στην Αγία Κατερίνη, γιατί παρέχουμε και μέσω να μπορεί να έρθουν τα παιδιά με το καροτσάκι στο ramp και έχουμε και το elevator, το ascensor, που μπορεί να εξυπηρετηθούν οι οικογένειες που αν υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν ή αναγκάζονται να είναι σε καρέκλα. Γι' αυτό το έχουμε εδώ πέρα στην Αγία Κατερίνη. Πώς μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία και αυτά τα παιδιά που έχουν τις ειδικές ανάγκες να έρθουν να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. Γιατί κέντρος της ζωής μας είναι η Θεία Κοινωνία, να πάρουν μέσα μας τον Χριστό. Και έτσι, επειδή αυτά τα παιδιά πολλές φορές στις λειτουργίες των Κυριακών, που είναι πολλής κόσμος, είναι και αυτά λίγο ταράσσονται και δεν αισθάνονται άνετα, γι' αυτό επιλέξαμε να κάνουμε αυτές τις λειτουργίες, για να δώσουμε την ευκαιρία και αυτά τα παιδιά να είναι φυσιολογικά, έστω και αν κάνουν φασαρία, να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, αλλά την ίδια στιγμή να μη στερούνται και αυτοί τη Θεία Μετάληψη. Εγώ, ο πατήρ Αναστάσιος, εκ μέρου όλο το Ιερατείο, εγώ θα προσφέρω πως είναι και μεγάλη ευλογία για τους ιερείς αυτό το ιερό έργο, για να προσφέρουμε σε αυτά τα ευλογημένα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δεν ξέρετε τι ευλογία είναι και για μας να δούμε προσωπικώς πώς λάμπουν τα πρόσωπά τους και είναι μια ευκαιρία που να βλέπουμε και το πρόσωπο του Χριστού εν μέσω αυτών των παιδιών και είναι ευκαιρία η Εκκλησία να προσφέρει μια ευλογία σε αυτά τα παιδιά και μια ανακούφιση σε εκείνες τις γονείς που, όπως είπε και ο Πάτερ, έχουν μεγάλο αγώνα, καθημερινό αγώνα. Και ξέρω και πολύ προσωπικώς, από δική μου και την οικογένεια, το καταλαβαίνω. Όχι για να το προσφέρω αυτό έτσι, για τίποτα άλλο λόγο, αλλά για την ευλογία που θα λάβουμε και εμείς ως ιερείς. Τους καλούμε και προσκαλούμε όλους, εάν δεν μας γνωρίζετε, να περάσετε το γραφείο να μας δείτε. Εμείς με τα χαράς δεχόμαστε όλες τις οικογένειες και όχι μόνο αυτό, και ό,τι άλλο μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε, μπορείτε κάλλιστα να μας καλέσετε και με τα χαράς να βοηθήσουμε κι εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε. Έχουμε υπομονή και να προσφέρουμε αυτή την αγάπη και την ανακούφιση στους γονείς τους που κοπιάζουν κάθε μερινός. Είναι μεγάλη ευλογία και όλους τους ιερείς που θα συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν δωρεάν έγκυρη ενημέρωση, συμβουλευτική υποστήριξη, διεκδίκηση δικαιωμάτων των παιδιών τους και επίτευξη ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Προσκαλούμε λοιπόν τους γονείς να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα σε μια προσπάθεια να ενώσουμε δυνάμεις, να μοιραστούμε έννοιες και αγώνες και να βρούμε λύσεις σε ό,τι τους απασχολεί. Το κάθε παιδί έχει τις δικές του δυνατότητες και αδυναμίες. Η πρώτη λειτουργία από το καινούριο πλησιαστικό χρόνο θα τελεστεί στις 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, αρχίζοντας με τον όχρο στις 8, αλλά μπορούν να έρθουν τα παιδιά 9 η ώρα και θα γίνει η λειτουργία λίγο πιο σύντομα στην ώρα, έτσι για να
μην ανησυχούν τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι που θα μπορούν να βοηθήσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στη ζωή τα πάντα είναι πιθανά. Στο τέλος της λειτουργίας θα είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε ό,τι ερωτήσεις έχετε και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά της Ομογένειας. Γι' αυτό εμείς τους ευχόμεθα να καλέσουμε όλες αυτές τις οικογένειες. Ελάτε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ένα μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και ανιδιοτελούς αγάπης προς τα παιδιά με ειδικές ικανότητες και ανάγκες. Η συμμετοχή σου μετρά. Η συμμετοχή σου είναι προσφορά. Η συμμετοχή σου θα κάνει τη διαφορά. Σας περιμένουμε.